δούμε και μια καινούργια ανακοίνωση που έχει να κάνει όλο με χρεώσεις. Ναι, η ΕΚΠΙΖΟ δέχεται πολλές καταγγελίες το τελευταίο καιρό ακριβώς για το θέμα τούτο και είμαστε σε διαδικασία να το εξετάσουμε σοβαρά από την άποψη όλων των τραπεζών, να δούμε δηλαδή την τιμολογιακή πολιτική, διότι έχουν αρχίσει να μας χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε με υψηλές χρεώσεις, με αδικαιολόγητες και αδιαφανείς χρεώσεις. Θεωρούμε ότι πολλές από αυτές είναι καταχρηστικές και ενδεχόμενα, λέω, υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική των τραπεζών να χρεώνουν όλοι αυτά. Μα αυτό ρώτησα, κυρία Καλαποθαράκου, αν είναι όλοι εναρμονισμένοι, είναι σε μία γραμμή ουσιαστικά. Ναι, θεωρούμε ότι υπάρχει και τέτοιο θέμα και έχουμε συζητήσει με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚΠΙΖΟ θα πραγματοποιήσει σύντομα έρευνα σε όλες τις τράπεζες και θα προσφύγει στο Υπουργείο για να εξετάσει την καταχρηστικότητα αυτών των χρεώσεων και στη δικαιοσύνη αν δεν επιληθεί το Υπουργείο. Είναι αδιανόητο σε τέτοιες συνθήκες να επιβαρύνονται οι καταναλωτές με πολύ υψηλά ποσά, απολύτως αδικαιολόγητα. Ναι. Όταν δηλαδή γίνεται ανανέωση της χρεωστικής μου κάρτας, προσέξτε, της χρεωστικής, όχι της πιστοτικής που έχει και μια συνδρομή 25 με 30 ευρώ, της χρεωστικής κάρτας που είναι το μόνο εργαλείο που έχω για να πάρω χρήμα από το μηχάνημα και να κάνω οποιαδήποτε. Μα και είναι πια υποχρεωτικό να έχω εγώ κάρτα, κυρία Καλαποθαράκου. Άμα θέλω να κτίσω το αφορολόγητο, 30% πρέπει να κάνω δαπάνες με κάρτα. Αν εγώ ξεχάσω το PIN μου και πρέπει να πάω να πληρώσω, τώρα έτσι δεν γίνεται δουλειά. Να θυμίσουμε ότι πολλές φορές με τις επισημάνσεις που κατηγορεί ο κόσμος και λέει, λαϊκίζεται δημοσιογράφη, έχει βρεθεί μια άκρη. Θυμάσαι, Μάριο, όταν πηγαίναμε να πάρουμε τα εισοδήματά μας για το Ποθενέσχες, κάποια τράπεζα σου λέγε δωρεάν, κάποια άλλη όμως σου λέγε 5, 10 και 15 ευρώ το χαρτί. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια. Και γι' αυτό επισημαίνουμε ότι δεν γίνεται να δίνεις 3 ευρώ για το PIN. Ακριβώς. Έχουν βρει έναν εύκολο τρόπο οι τράπεζες για να αυξήσουν τα έσοδά τους και μάλιστα σημαντική αύξηση των εσόδων τους. Με όλες αυτές τις μικρές χρεώσεις που δεν είναι καθόλου μικρές για τον κάθε καταναλωτή χρεωστικό. Άρα, κυρία Καλαποθαράκου, περιμένουμε παρέμβαση από το ΕΚΠΙΖΟ. Βεβαίως. Εμείς θα κάνουμε άμεσα παρέμβαση, διότι ως εδώ και μη παρέχουμε τις τράπεζες. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.